Έμαθα για το λιμάνι. Από πού? Έχω τις πηγές μου. Και από μένα τι θες? Μου είχατε ζητήσει κάποτε, κύριε Δρούση, να δουλέψω για σας. Λοιπόν, εδώ είμαι. Τι μπορώ να κάνω για να σας φανώ χρήσιμος? Τι είναι αυτό? Μια λίστα με ονόματα. Θέλω να βρεις τρόπο να τους πιέσουμε. Εύκολο. Τόσο πολύ? Αφού δεν ξέρεις για ποιους πρόκειται. Πώς μπορεί να είναι τόσο εύκολο για σένα? Δεν σας καταλαβαίνω. Πούλησες το γιο μου και ήρθες μαζί μου. Ποιος με εγγυάται ότι δεν θα κάνεις και εμένα το ίδιο? Κύριε Δρούση, εγώ παρέχω κάποιες υπηρεσίες και θα ήθελα να πληρώνομαι όσο το δυνατόν καλύτερα για αυτές. Εσείς με πληρώνετε καλύτερα. Είναι τόσο απλό. Γιατί το βρίσκετε τόσο δύσκολο να το καταλάβετε? Κοίταξε, μικρέ. Δεν με πείθεις τόσο εύκολα. Εγώ είμαι παλιά καραβάνα. Θα σε τσεκάρουν, να το ξέρεις. Δεν χρειάζεται. Με πείτε στον κόπο. Εάν χρειάζεστε αποδείξεις για να καταλάβετε με ποιανού το μέρος είμαι, μπορώ να σας τις δώσω εγώ. Δηλαδή? Έχει προγραμματιστεί η μοίηση του γιού σας. Το γνωρίζατε αυτό? Πρόκειται να μπει στους αδερφούς. Πότε? Αυτό δεν το ξέρω, αλλά πολύ σύντομα θα μάθω και θα σας πω. Αυτό μου σημαίνει ότι ο Θέμης έχει πάρα πολύ στήριξη από εκεί και εσείς πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Λοιπόν, έχετε καταλάβει τώρα με ποιο είναι το μέρος μου? Με έναν ανησύγησε, πήγα στο γιατρό. Επίες? Πότε πήγες, τι σου είπε? Ότι να με έτσι για τους επόμενους 3 μήνες. Γιατί? Είσαι καλά, κάτι συμβαίνει, είπε μου. Συμβαίνει κάτι υπέροχο, Γιώργο μου. Είμαι έγκυος. Είσαι... Ναι, είμαι. Μα τούτο είναι υπέροχο. Αλήθεια? Και με τις σπουδές μας, τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα εκείνη τη στιγμή. Είναι η πιο ωραία, η πιο όμορφη στιγμή της ζωής μου. Αγαπώ σε.